Μια ακόμη δυναμική κινητοποίηση των δημοτών που βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την προκλητική, όπως τόνισαν, απόφαση κλεισίματος του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Επισκοπή, το οποίο εξυπηρετούσε 5.000 πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Γιατί δεν είναι μόνο τα ΕΛΤΑ, δεν είναι μόνο η αστυνομία, δεν είναι μόνο ο Δήμος που μας πήρανε. Ετοιμάζονται να πάρουν και τα νοσοκομεία μας, τα αργοτικά ιατρία. Πού θα πάει ο κόσμος αυτός? Όταν είναι να πληρώσουμε λογαριασμούς, είμαστε εντάξει στην ώρα μας. Τώρα πού είναι το κράτος να σταθεί δίπλα στον κόσμο στις ανάγκες του? Αυτή την εξυπηρέτηση κάνουν στον απόμαχο χωρίς να δίνουν σημασία τι πρέπει να κάνουν για αυτούς τους ανθρώπους. Να βάλουν το χέρι στην καρδιά, Νίκο, και να σκεφτούν αυτούς οι ανθρώπους τι έχουν προσφέρει στην κοινωνία. Δεν μπορούν να διαλύουν την Ύπαιθρο από όλες τις υπηρεσίες. Είναι μια υπηρεσία που εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια εδώ πέρα. Αυτά θα κλείσουν όλα. Έτσι θα πάμε με αυτήν την κυβέρνηση να σε διαλύσει. Σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα της πολιτικής που έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και ιδιωτικοποιούν σοβαρούς τομείς υπηρεσιών, όπως σήμερα βλέπουμε την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. Και δεν είναι μόνο το ταχυδρομείο, σε λίγο θα πάρουν κουμπελιά και το γιατρείο. Αλλά όταν πάρουν το γιατρείο πρέπει να και μια νεκροφόρα έξω να μας έρθει τα γεροντάκια. Οι καμπάνες στην Επισκοπή ήχησαν νωρίς το πρωί, με τους δημότες να κατευθύνονται με μαύρες σημαίες στο κόμβο καρτερού, προχωρώντας στο συμβολικό αποκλεισμό του για 2 ώρες, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε κυκλοφοριακή αναστάτωση. Δεν υπάρχουν ούτε λεωφορεία, δεν έχουμε συγκοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πάνε στην Αλικαρνασσό να πάρουν τη σύνταξή τους? Και πώς θα πάνε? Είναι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοκίνητο. Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Παγκοσμιοποίηση, όποιοι και να τη θέλουν, στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει. Σήμερα το ταχυδρομείο, αύριο το ιατρείο. Εφόσον λοιπόν λέμε πως πρέπει να εξυπηρετούμε τους πολίτες, να γιατί λοιπόν σταματάνε μια εξυπηρέτηση? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και είναι αμαρτία και άδικο. Και τα πειράζανε οι Γερμανοί και ούτε στην αστυνομία. Και ήτανε κατακτητές. Τώρα γεννήκαμε πιο χειρότερα από τους κατακτητές. Δημότες περιέγραψαν την απίστευτη ταλαιπωρία κυρίως των ηλικιωμένων μετά το λουκέτο στο υποκατάστημα, ενώ δυναμικό παρόν στην κινητοποίηση έδωσαν και μαθητές του Λυκείου Επισκοπής, οι οποίοι προχώρησαν σε κατάληψη. Είναι απαράδεκτο, δεν έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν μπορεί να κοφεύει η κυβέρνηση, δεν είναι αόρατοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζητούν το αυτονόητο. Την διατήρηση του υποκαταστήματος, τη διατήρηση της ζωής στην περιφέρεια. Ζητούμε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής να ενσκύψει στο θέμα. Αρνούμαστε να δούμε άλλες πόρτες κλειστές στην ενδοχώρα. Τα ΕΛΤΑ είχαν πάρει λεφτά από το υπερταμείο για να ενισχυθούν, όχι για να ξεπουληθούν. Και θα προσπαθήσουμε να αναθεωρηθεί αυτή η άδικη, η πραγματικά άδικη, κυρίως για την τρίτη ηλικία και την υποβάση της ενδοχώρας απόφαση. Παράλληλα έστειλαν το μήνυμα ότι θα παλέψουν μέχρι τέλους για την ακύρωση της επίμαχης απόφασης, τόσο για το ταχυδρομείο της Επισκοπής, όσο και των υπολείπων καταστημάτων στην Κρήτη και την υπόλοιπη χώρα, με τους ίδιους να προσανατολίζονται σε πανελλαδική κινητοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα.